Ο Δημήτρης Τριχόπουλος γεννήθηκε στο Βόλο το 1938. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μετεκπαιδεύτηκε στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Λονδίνου, Χάρβαρτ και Οξφόρδης. Είναι καθηγητής επιδημιολογίας και καθηγητής πρόληψης καρκίνου στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρτ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας. Υπηρέτησε ως καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας και διευθυντής στο αντίστοιχο εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόσεδρος καθηγητής επιδημιολογίας στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης στη Σουηδία, διευθυντής του Τμήματος Επιδημιολογίας και διευθυντής του Κέντρου Πρόληψης Καρκίνου του Πανεπιστημίου Χάρβαρτ. Είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Η έρευνά του έχει επικεντρωθεί στην αιτιολογία των κακοήθων νεοπλασιών για την οποία έχει λάβει πολλές διεθνείς διακρίσεις. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πώς να χωρέσει σε λίγα λεπτά τηλεοπτικού χρόνου μια πορεία τόσο σημαντική, ένας επιστήμονας με τη διεθνή αναγνώριση του καθηγητή και ακαδημαϊκού κυρίου Δημήτρη Τριχόπουλου. Κύριε Τριχόπουλε, είναι μεγάλη χαρά και τιμή μας που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Και για μένα είναι τιμή, κύριε Τσιφτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι έρευνές σας, τα συμπεράσματα των ερευνών σας, συχνά σας βάζουν στο επίκεντρο συζητήσεων, αναθεωρήσεων, πεπιθήσεων χρόνων. Η τροπή της έρευνας εσάς σας έχει εκπλήξει, κατά περιπτώσεις? Σε μερικές περιπτώσεις ναι, σε πολλές άλλες όχι, είναι αναμενόμενα ευρήματα. Για τσιφτή, η έρευνα έχει τρεις καταλήξεις. Ή επιβεβαιώνεις κάτι που έχει προτληθεί από άλλους συναδέρφους νωρίτερα, είτε το καταρρύπτεις, είτε ξαφνικά βρίσκεις κάτι σε πολύ καινούριο, εντυπωσιακό. Αυτά συμβαίνουν στη ζωή, όπως συμβαίνει και η επανάληψη, η ρουτίνα, η ανία στη ζωή ενός ερευνητή. Οι ωραιότερες ώρες είναι εκείνες που έχεις ένα απροσδόκητο έβριμα, που όμως συμβαίνει πολύ σπάνια στη ζωή ενός ερευνητή. Και συχνά συμβαίνει και η απογοήτευση ότι κάτι που ήλπιζες, ένα που ήταν ένα, ας πούμε, μια προσδοκία, μια ελπίδα, δεν επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα και είναι μια απογοήτευση. Και αυτό είναι επίσης γραμμένο, είναι η σφραγίδα στη ζωή ενός ερευνητή. Εσάς πόσες φορές έχουν επιβεβαιωθεί οι αρχικές πεπιθήσεις που σας οδήγησαν στην έρευνα? Κύριε Τσιφτή, η επιβεβαίωση ενός ευρήματος το οποίο έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία είναι ικανοποίηση, αλλά δεν είναι ένα συντρακτικό γεγονός. Αυτό έχει συμβεί αρκετά συχνά. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτό που σφραγίζει τη ζωή ή τις ελπίδες ενός ερευνητού. Νέα ευρήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζωή μας ή τις προοπτικές μας, αν πω σε μια ζωή η οποία επαγγελματικά καλύπτει περισσότερα από 50 χρόνια, επαγγελματικά γιατί τα άλλα είναι περισσότερα, θα έλεγα ότι είχα 4 ή 5 φορές στη ζωή μου. Και είναι αρκετά μεγάλη η συχνότητα. Πολλοί άλλοι, αρκετοί συνάδελφοι και φίλοι, δεν είχαν τέτοια τύχη ή έμειναν στο 0-1 ή στα 2 ευρήματα. Από τα πιο σημαντικά, ή μάλλον από αυτά που σας έκαναν διάσημο, γιατί σημαντικά είναι όλα, ήταν η συσχέτιση του παθητικού καπνίσματος με τον καρκίνο του πνεύμονα. Ναι, γιατί αυτό έγινε, ήταν ένα εύρημα. Βραβευτήκατε κιόλας. Ναι, θα έλεγα αρκετές φορές, αλλά αυτό συμβαίνει όταν μεγαλώνεις. Το έβριμα ήταν σημαντικό γιατί στον υπαριθμό ένα κίνδυνο της σύγχρονης ζωής, τουλάχιστον σε αναπτυγμένες χώρες, ήταν και ακόμα παραμένει σε μερικές το κάπνισμα. Και το κάπνισμα, παρόλο που είχε επισημανθεί κατά επανάληψη ότι είναι επικίνδυνο για τον καπνιστή, ξαφνικά μετατοπίστηκε το επίκεντρο στην σιωπηρή πλειοψηφία των μη καπνιστών, οι οποίοι είδαν ξαφνικά ότι το κάπνισμα αφορά όλους. Ήταν ένα έβριμα το οποίο βοήθησε και στην αλλαγή της αντιμετώπισης του καπνίσματος από τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων. Ναι, αυτό βοήθησε και ήταν όντως πρωτοποριακό έβριμα. Θέλω να σταθούμε ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα κεφάλαια της ερευνητικής σας σταδιοδρομίας, πορείας. Δεν έχετε σταματήσει την έρευνα άλλωστε. Όχι, και ούτε σκοπεύω. Θα σταματήσω μια και καλή όταν σταματήσω ο δρόμος στη ζωή. Ήθελα να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό, είναι γονιδιακά εγγεγραμμένη η περιέργεια στον ερευνητή? Κύριε Τσεφτή,
Πιθανότατα ναι, δεν έχει επισημανθεί αντίστοιχο γονίδιο. Ακόμα και οι συμπεριφορές, η διανοητική επάρκεια δεν έχουν ταυτιστεί τελεσίδικα με γονιδιακές εγγραφές. Δεν υπάρχει όμως πολύ ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι μια φυσική περιέργεια, γιατί η επιστήμη είναι ουσιαστικά μια έκφραση περιέργειας, και άλλοι με λιγότερο πρόβλημα. Δέχονται τη ζωή όπως είναι και από μια προοπτική που ενδεχομένως καλά κάνουν. Είναι άλλοι που λένε γιατί και γιατί και γιατί. Υπάρχει το γιατί, το βλέπει κανείς στα παιδάκια, στα μωρά ακόμα. Γιατί, γιατί, γιατί. Σε άλλους είναι πιο έγκυρο, πιο έντονο. Και εγώ θα συμφωνούσω ότι παρόλο που δεν το έχουμε επισημάνει υπόπιπος, είναι θα έχει μια γονιδιακή εγγραφή. Μερικοί άνθρωποι προβληματίζονται περισσότερο από άλλους. Και επίσης χαίρονται πάρα πολύ λύνοντας γρίφους. Γιατί η έρευνα φαντάζομαι ότι έχει πάρα πολλές παγίδες και πάρα πολλά μικρότερα ενίγματα πριν φτάσει κανείς σε μια μεγάλη λύση, σε μια ανακάλυψη. Απολύτως. Και αυτό συμβαίνει και σε αυτό που λέμε εμπειρικές έρευνες που ασχολείσαι με πειράματα και στις θεωρητικές αναζητήσεις που είναι τα μαθηματικά. Υπάρχουν επιμέρους προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν πριν προσπελάσει κανείς το τελικό ερώτημα. Υπάρχει, ναι. Και δεν υπάρχει πολύ. Θέλει και ψυχική εντοχή και μια αισιοδοξία και τη σφραγίδα της περιέργειας, στην οποία αναφερθήκατε πολύ σωστά νωρίτερα. Θέλει και τύχη. Α, απολύτως. Η τύχη είναι να διαλέξεις το σωστό δρόμο, να διαλέξεις να παρακολουθήσεις μια υπόθεση που έχει ελπίδες. Αλλά δεν το ξέρεις εκ προημίου αυτό. Αλλά η τύχη είναι σφραγίδα στη ζωή μας. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, όσοι δεν το έχουμε καταλάβει. Με την έννοια της συγκυρίας, δηλαδή με την έννοια που την αποδέχεται και η επιστήμη. Την έννοια της συγκυρίας, η οποία είναι δυνατό να το φτιάξει, αλλά χρειάζεται και ένα προσωπικό στοιχείο, το οποίο σου επιτρέπει να διαισθανθείς, να μυριστείς ότι κάτι υπάρχει εκεί. Και αυτό είναι μια έκφραση νοημοσύνης και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις της μεγαλοφίας. Προοριζόσασταν από την οικογένειά σας, ο πατέρας σας ήταν χειρουργός, να γίνετε γιατρός, μάλιστα χειρουργός. Αλλά πολύ γρήγορα ανακαλύπτεται, διαπιστώνετε ότι δεν έχετε κανένα ταλέντο, το έχετε πει πολλές φορές, καμία κλίση σε αυτή την ειδικότητα. Όντως, ήμουν αναποτελεσματικός σε οποιαδήποτε παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένων και των δυνητικά χειρουργικών, και εξετράπην από εκεί. Στην αρχή σκέφτηκα την νευρολογία ή την ψυχιατρική, αλλά κατέληξα στην επιδημιολογία και στην προληπτική ιατρική. Τη μετέπειτα σύζυγό σας, επίσης διαπρεπή επιστήμονα, την κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, αντικαθιστούσατε. Πείτε μας λίγο την ιστορία. Ναι, εγώ έκανα ειδικότητα τότε παθολογίας, με την προοπτική του να κάνω στη συνέχεια νευρολογία ψυχιατρική, που ήταν νέα ειδικότητα, αλλά ένα διάστημα η τότε φίλη μου, αργότερα σύζυγός μου Αντωνία, αρρώστησε και δεν μπορούσε να προσφέρει υπηρεσίες, οι οποίες ήταν στο πλαίσιο της αμοιβής κατά ώρα, κατά ημέρα. Οπότε την αντικαθιστούσα, και στο πλαίσιο αυτό συναντήθηκα με έναν διαπρεπή καθηγητή του Χάρβαρντ, τον οποίο τελικά 15 χρόνια αργότερα διαδέχτηκα, ο οποίος διεπίστωσε ότι έχω κάποιο ταλέντο στον τομέα αυτό της επιδημιολογίας, της έρευνας πληθυσμών, και με σιγά σιγά με παρέστησε στην κατεύθυνση αυτή. Αυτή ήταν η τύχη, το σύμβαμα το οποίο άλλαξε την πορεία μου από την κλινική ιατρική προς την έρευνα. Έχετε παρομοιάσει την έρευνα, κύριε Τριχόπουλε, με ένα δωμάτιο στο οποίο όταν ήσασταν νέος ειδικότερα μπαίνατε, και αν δεν υπήρχε η σύζυγός σας αλλά και κάποιοι δικοί σας άνθρωποι, θα ξεχνούσατε να βγείτε. Αυτό είναι γεγονός, και αυτό είναι ίσως είναι ένα χάρισμα. Χάρισμα να σας πω γιατί. Γιατί χαίρεσαι αυτό που κάνεις, μπορεί αυτό να σε παρασύρει, να γίνει κομμάτι της ζωής σου και πηγή των απογοητεύσεων αλλά και της χαράς. Επομένως, ναι, νομίζω ότι ισχύει αυτό, ότι ξαφνικά ξεφεύγεις, μένεις στον προβληματισμό που δημιουργεί έρευνα, και αυτό σου δίνει και τη χαρά και τη λύπη. Γίνεται κομμάτι της ζωής σου. Βάζατε εσείς κάποια όρια ή ήταν οι άλλοι που σας τραβούσαν?
Ναι, έπρεπε να είχα ώρες στη ζωή μου, γιατί έχει υποχρεώσει η ζωή, στην οποία δεν μπορεί να ξεφύγεις. Αλλά πολύ συχνά ήταν η δυσανάλογη έμφαση στην έρευνα και έπρεπε να είναι οι άνθρωποι που ήταν γύρω μου, συνάδελφοι, μαθητές, η σύζυγός μου, οι οποίοι πρόβαλαν τις άλλες διαστάσεις της ζωής, τις οποίες και οφείλουμε και από τις οποίες παίρνουμε χαρές στη ζωή μας. Σας έχει απασχολήσει η δημοσιοποίηση, σας έχει προβληματίσει η δημοσιοποίηση ενός πορίσματος έρευνας? Είναι δύο υποκατηγορίες. Ευρήματα τα οποία προέρχονται από δική μου έρευνα ή έρευνα στην οποία συμμετέχω, χωρίς να είμαι πρωταγωνιστής, και ευρήματα άλλων ερευνητών τα οποία φτάνουν στη δημοσιότητα. Στη δεύτερη περίπτωση, να ξεκινήσω από τη δεύτερη περίπτωση, ευρήματα που φτάνουν στη δημοσιότητα πολύ συχνά είναι πραγματικά σημαντικά και χαίρεται κανείς για τα βήματα προόδου που αφορούν στο τέλος όλους μας. Καμιά φορά υπάρχει δημοσιότητα για θέματα τα οποία στερούνται οποιασδήποτε σοβαρότητα. Εκεί δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις παρά μόνο με την προσωπική σου αποδοκιμασία ή μια αποδοκιμασία η οποία διπάρχει στο στενό σου κύκλο. Υπάρχει αυτό το περίεργο μείγμα δημοσιότητας και επιστήμης, το οποίο καμιά φορά δημιουργεί σε εκτροπές συλλογητής. Στην προσωπική μου έρευνα, όταν είναι κάτι, ένα έβριμα το οποίο το τιμώ και νομίζω ότι είναι αξιόλογο, η δημοσιότητα δεν με στεναχωρεί καθόλου. Χαρά μου δίνει. Στο κάτω της γραφής, ένας ερευνητής που ούτε πατέντες προσπαθεί να βρει, ούτε οικονομικά ωφέλη έχει από την έρευνα, η χαρά της δημοσιότητας είναι ουσιαστικά μια συναισθηματική ανταλλαγή με τον ευρύτερο κόσμο που υπηρετούμε και καθόλου δεν με προβληματίζει. Χαρά μου δίνει. Επομένως, η παρέμβαση σε εκείνο το σημείο είναι κανείς να, αν επιτρέπει η έκφραση, να φρενάρει τον ενθουσιασμό, γιατί εύκολα καμιά φορά η δημοσιότητα περνάει στην υπερβολή. Α, θα καταπολεμήσουμε τον καρκίνο, ή α, θα τελειώσει ή θα πετύχουμε τη μακροβιότητα σε υπερβολικά σημεία. Αυτά, σε αυτούς τους τομείς, χρέος σου είναι να δημιουργήσεις ένα στοιχείο αναστολής, ώστε να μην υπάρχει υπερβολή. Πέρα από αυτά τα μείζωνα ζητήματα, θέματα που θίγετε, σκέφτομαι μικρότερα που θα μπορούσαν να σας, ευρήματα που θα μπορούσαν να σας προβληματίσουν, όπως για παράδειγμα όταν ανακαλύψατε ότι το κάπνισμα, και είναι και λίγο ηρωνικό, ωφελεί σε κάποιες περιπτώσεις ασθενειών. Ναι. Εκεί σκεφτήκατε, πήγατε στον πειρασμό να μην το δημοσιοποιήσετε? Όχι, ποτέ. Η αλήθεια είναι ο αδερφός της σωστής επιστήμης. Δεν μπορεί ποτέ να το αποφύγεις. Το κάπνισμα, υπάρχουν δύο ή τρία ενδεχομένως νοσήματα στο οποίο είναι ευεργετικό σε σύγκριση με την εκατοντάδα νοσημάτων στο οποίο είναι καταστροφικό. Φαίνεται ότι κάνει καλό όσον αφορά την προστασία της νόσου του Πάρκινσον. Φαίνεται ότι προστατεύει έναν του καρκίνου του ενδομετρίου, επειδή καταστρέφει τις οθήκες και επομένως μειώνει τη στάθμη των ιστρογόνων. Το πετυχαίνει. Αλλά δεν είχα ποτέ προβληματισμό αυτό. Φτάνει κανείς να είναι απόλυτα κατηγορηματικός και ευκρινής στη διατύπωση ότι είναι κάτι που έχει ένα δείκτη κινδύνου προς ωφέλεια 100 προς 1. Εκείνο όμως θα πρέπει να το πεις. Δεν μπορεί να το αποκρύψεις. Η αλήθεια, λέτε, είναι αδερφός της επιστήμης. Πόσο έτοιμοι είμαστε να δεχτούμε αλήθειες και πόσο αυτές οι αλήθειες, έτοιμοι να δεχτούμε τις ανατροπές που θα φέρουν αυτές οι αλήθειες στη ζωή μας? Αυτό είναι σε προσωπικό επίπεδο και σε γενικό επίπεδο. Δεν είναι ένα επιστημονικό ερώτημα αυτό, κύριε καθηγητά? Είναι επιστημονικό, κύριε Τσιφτσή. Είναι επιστημονικό κυρίως για τις εφευρέσεις, όχι για τις ανακαλύψεις, να αντιδιαστήλουμε τους όρους ότι η ανακάλυψη είναι βρίσκεις κάτι το οποίο υπάρχει, απλώς δεν το ξέρεις, και την εφεύρεση η οποία κάνει ένα βήμα μπροστά και δημιουργεί de novo κάτι. Φιλιππίν, προβλήματα στη δημιουργία, να πάρουμε το απλούστερο πράγμα. Τι προσέφερε η ανακάλυψη ατομικής ενέργειας? Είχε 2-3 τραγικές συνέπειες και ένα Χειροσήμα, Ναγκασάκη, και το συνεχή φόβο ο οποίος υπάρχει στη λογική μας και η απειλή μια τρομοκρατικής ενέργειας πυρηνικής η οποία μπορεί να γίνει και του πολέμου. Ζούμε με τρόμο. Ζούμε. Από την άλλη μεριά όμως ήταν και ένα βήμα μπρος, το οποίο ενδέχεται κάποτε να χρησιμεύσει σαν υποκατάστατο ενέργειας, αν και υπάρχουν αντιρρήσεις επιφυλάξεις. Δηλαδή,
Δυστυχώς δεν μπορεί να παντρέψει την ηθική με την τεχνολογική πρόοδο. Καμιά φορά η μία αντιστρατεύεται την άλλη. Αλλά δεν μπορούμε και να κάνουμε τίποτε πάνω σε αυτό. Απλώς δεχόμαστε, προβληματιζόμαστε και ελπίζουμε να υπάρχουν ενορματικές λύσεις οι οποίες θα δουν φως όπου μοιάζει να υπάρχει μια σύγκρουση. Εσείς έχετε πει άλλωστε ότι ο επιστήμονας οφείλει να προχωρά και είναι το κράτος, είναι η πολιτεία η οποία θα αποφασίσει αν θα εφαρμόσει ή όχι. Ακριβώς. Δεν μπορείς, δηλαδή. Να υποκαταστήσεις την πολιτεία, λέτε. Είναι κάθε κατηγορία, κάθε επάγγελμα. Όπως ο νομικός και επίσης ο δικαστικός οφείλει να κοιτάει τι είναι το σωστό, συμπατά με τον νόμο. Όπως ο γιατρός οφείλει πάντα να παρέχει υπηρεσίες οι οποίες να προάγουν και το ατομικό και το κοινωνικό καλό, έτσι και ο ερευνητής πρέπει να προχωρήσει στην αλήθεια. Από πολύ νωρίς, ακόμα όταν ήμουν φοιτητής στο Χάρβαρτ, είχαν το σύνθημα του Χάρβαρτ, είναι το Veritas, η αλήθεια. Την αλήθεια προσπαθείς να δείξεις. Δεν μπορείς να προβλέψεις όλες τις συνέπειες, ούτε να τις ελέγξεις όταν αυτές δημιουργηθούν. Υπάρχει πεποίθηση, κύριε Τριχόπουλε, ότι οι ερευνητές είναι κατευθυνόμενοι από τα κέντρα που τους χρηματοδοτούν. Ότι οι έρευνες, όσο αληθοφανείς και πιστικές και αν εμφανίζονται, δεν πάβουν να είναι εξαρτημένες από τα συμφέροντα, από το κεφάλαιο. Κύριε Τσεφσίνη, να σας πω. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί ερευνητές. Δηλαδή, θα έλεγα ότι είναι λιγότερο από ένα στους χίλιους οι οποίοι να προάγουν ή να ανακοινώνουν ευρήματα τα οποία δεν είναι συμβατά με την πραγματική επιστημονική αλήθεια. Γίνεται, καμιά φορά γίνεται αυτό. Πρόσφατα έγινε ένα σκάνδαλο όσον αφορά το Ταμιφλού, το φάρμακο το οποίο λέγεται ότι ήταν λιγότερο αποτελεσματικό και προβλήθηκε δυσανάλογα από την ίδια την εταιρεία. Αλλά δεν ξέρουμε λεπτομέρειες ακόμα, προβληματιζόμαστε. Υπάρχουν ενδεχομένως, αλλά είναι μικρό ποσοστό. Υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο γίνεται επίσημα αναγνωρισμένα υπεύθυνο. Όταν λέει ένα κράτος θα χρηματοδοτήσω την έρευνα, ας πούμε, για την οζόδη περί αρτίδιτιδα. Τότε μαζεύουν οι ερευνητές και κάνουν, αλλά αυτό αντανακλά την προτεραιότητα του κράτους την οποία δίνει στην αντιμετώπιση ενός νοσήματος. Ή χρηματοδοτώ έρευνα τώρα η οποία αφορά στη λεϊσμανίαση, η οποία είναι συχνή. Το ίδρυμα του Bob και Melinda Gates δεν χρηματοδοτεί έρευνες για καρκίνο, που θα ήθελα πάρα πολύ εγώ να είναι. Χρηματοδοτεί κυρίως έρευνες για τα τροπικά νοσήματα. Όμως κατευθύνει την έρευνα συνειδητά και θα έλεγα και πολύ ηθικά, εάν νομίζουμε ότι αυτή είναι η προτεραιότητα ηθική. Αλλού. Επομένως είναι να κάνουμε αντιδιαστολή της τελείως ανεξάρτητης έρευνας, της έρευνας η οποία κατευθύνεται κάπου επειδή εκεί κατευθύνει τη χρηματοδότηση, αλλά υπαγαθό της κοινωνίας, και την έρευνα η οποία κατευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο έβριμα, να βρω ότι το φάρμακο είναι καλό ή να βρω ότι η τάδε χημική ουσία προκαλεί μια παρενέργεια, η οποία υπαγορεύεται είτε από οικονομικά κίνητρα είτε και από ιδεολογικά κίνητρα. Υπάρχουν κόσμος ο οποίος πιστεύει ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε πάρα πολύ την τεχνολογία της συνθέσεως χημικών ουσιών, γιατί ενδεχομένως δεν ξέρουμε τι κάνουν, και αναφέρουν τέτοια βρήματα. Τα ανοσοενισχυτικά. Τα ανοσοκατασταλτικά ή τα λεγόμενα περιβαλλοντικά ιστρογόνα, αν υπάρχουν, ή ορισμένα παρασιτοκτόνα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ιδεολογικά, χωρίς να σημαίνει ότι είναι ανήθικοι, πιστεύουν ότι δεν πρέπει να υπάρχουν και τα πολεμάν. Καμιά φορά τα ευρήματά τους είναι συμβατά με την ιδεολογία τους παρά με τα δεδομένα των πειραμάτων. Οι ίδιες οι φαρμακοβιομηχανίες δεν πραγματοποιούν έρευνες, δεν κατευθύνουν έρευνες. Μεγάλες, σημαντικές και είναι ευτύχημα. Πάντα επαγαθό. Νομίζω κατά 90%, 95% επαγαθώ. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες διαμορφώθηκαν ατυχήματα. Δηλαδή στην Αμερική είχαμε το Φενφέν, δηλαδή ορισμένα. Αλλά νομίζω ήταν ατύχημα. Δεν το πρόβλεπαν και απέληξε άσχημα. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στην επιδίωξη της βιομηχανίας και στη σωστή έρευνα. Έχουν ένα παράπλευρο κίνητρο να κερδίσουν χρήματα, αλλά παίρνουν και έναν αντίστοιχο κίνδυνο να μην οδηγηθεί πουθενά η ερευνά τους στην οποία χρηματοδοτούν και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτού. Δεν πιστεύω
τις θεωρίες συνωμοσίας. Υπάρχουν συνωμοσίες, αλλά είναι σχετικά σπάνιες, δεν είναι τόσο συχνές όσο μας απασχολούν. Έγκριτος επιδημιολόγος, οι πάμπολες, εκατοντάδες δημοσιεύσεις σας ανά τον κόσμο και τα βιβλία σας βρίσκονται στον πυρήνα της βιβλιογραφίας του χώρου. Πώς εξηγείτε τον σκεπτικισμό πολιτών ανώτερου ταξικού και μορφωτικού επίπεδου απέναντι στα εμβόλια? Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν εμβολιάζουν μικρά παιδιά, κύριε καθηγητά. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να σας αναπτύξω μια συλλογιστική που ίσως σας κουράσει λίγο ή τους θεατές ή ακροατές της συζήτησης. Ας υποθέσουμε ότι εμβολιάζεται ένας αριθμός ατόμων απέναντι σε ένα νόσημα που θα προκαλούσε 10 θανάτους. Τους εμβολιάζουμε και οι 10 θάνατοι δεν συμβαίνουν. 10 άνθρωποι έχουν σωθεί, αλλά δεν ξέρουμε ποιος. Και ούτου ξέρουν οι ίδιοι. Απ' την άλλη μεριά, στους ίδιους ανθρώπους, ένα εμβόλιο δημιουργεί παρενέργειες σε ένα πρόσωπο. Σε έναν άνθρωπο, ο οποίος όμως το ξέρει ότι οφείλεται στο εμβόλιο. Αυτός ο άνθρωπος γίνεται πια επικριτής του εμβολίου, μπορεί και να εναγάγει την εταιρεία, να πάρει αποζημίωση και οπωσδήποτε να πάρει μεγάλη δημοσιότητα. Δηλαδή τι γίνεται? Υπάρχει ένα κεκριμένο όφελος, το οποίο δεν συνειδητοποιείται, γιατί θέλει μια συλλογιστική διαδικασία, την οποία δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να επενδύσει. Και υπάρχει ένα θύμα, το οποίο όλοι το ξέρουν και όλοι αναγνωρίζουν. Αυτό δημιουργεί μια δυσανάλογη επίπτωση στον κόσμο και έτσι έχουμε τη δημιουργία αυτού του προβλήματος της αντίστασης στα εμβόλια, που εγώ πιστεύω, και φυσικά δεν είμαι μόνος, είμαι ο εκατομμυριωστός, ότι αποτελεί το μεγαλύτερο θρίαμβο της ιατρικής, προληπτικής και θεραπευτικής από καταβολής ανθρώπων, από την ανακάλυψή τους δηλαδή και μετά, ήταν εκείνο που κέρια έπληξαν τα λοιμώδη νοσήματα και δημιούργησαν στη σχετικά ευτυχή κατάσταση που είναι σήμερα. Υπάρχουν βέβαια έρευνες που καταδεικνύουν ότι είναι οι συνθήκες υγιεινής, βελτίωση της υγιεινής που έχουν συντελέσει στην αύξηση ζωής. Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Ζευσή, και ευχαριστώ που με διορθώσατε. Ασφαλώς. Και είναι παράλληλες. Δεν θα τολμούσα να σας διορθώσω. Παρακαλώ, αλίμονο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι προτού ο Παστέρ ανακαλύψει τα μικρόβια, 10-15 χρόνια πριν, ένας αναισθησιολόγος στην βασίλισσα της Αγγλίας, δεν θυμάμαι ποια ήταν τότε βασίλισσα, επισήμανε ότι η χολέρα διασπείρεται με το ρυπασμένο νερό. Και διορθωτικά μέτρα εκεί σταμάτησαν τις επιδημίες της χολέρας στην Αγγλία. Δεν υπάρχει αμφιβολία και υπάρχουν ονόματα διατεκριμένων μηχανικών. Θυμάμαι έναν τώρα, καλή μου τύχη, το θυμήθηκα, Τσάρουικ, ο οποίος ήταν ένας αρχιτέκτονας της υγιεινούς ίδρυυσης. Και βέβαια η παστεριωσή του γάλακτος και άλλα μέτρα. Η υγιεινή του περιβάλλοντος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει παράλληλη αποτελεσματικότητα με εκείνη των εμβολίων. Μα εσείς ο ίδιος είχετε πει ότι σε σχέση με τα ποσοστά μακροζωίας του πληθυσμού, ότι αν θεραπεύατε τον καρκίνο, στον οποίο έχετε αφιερωθεί και για τον οποίο θα μιλήσουμε, ο μέσος όρος ζωής θα αυξανόταν 2 χρόνια. Δύο χρόνια, ακριβώς. Δηλαδή, πολύ λίγο. Είναι μάλλον ένα συνδυασμός παραγόντων που οδηγεί σε ένα ακριβώς αποτέλεσμα. Δεν θέλω να υποτιμήσω τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα ακόμη για τους καρκίνους, αλλά επειδή ο καρκίνος χτυπάει μεγάλες ηλικίες, ό,τι και να κερδίσεις, έχει μια βραχυχρόνια προοπτική. Ενώ τα εμβόλια, όταν προστατεύουν από λοιμώδη νοσήματα, πολύ συχνά προστατεύουν τη ζωή παιδιών που κερδίζουν άλλα 70-80 χρόνια στην προοπτική της ζωής τους. Γι' αυτό είναι αυτή η δυσανάλογη υπεροχή
των εμβολίων απέναντι σε άλλα μέτρα. Δύο στοιχεία μου έχουν κάνει εντύπωση. Το πρώτο ότι τα εμβόλια και τα ίδια βρίσκονται σε μια διαδικασία βελτίωσης, εξέλιξης, πειραματισμών και συχνά, εν πάση περιπτώσει, πειραμάτων. Αφενός. Και αφετέρου, το δεύτερο, ότι υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι οι γιατροί και οι νοσοκόμες σε ένα ποσοστό 5,8% βρήκα έρευνα που καταδείκνυε, πολύ σοβαρή, εμβολιάζονται. Δείχνει για λόγους φοβούνται, τα φοβούνται τα εμβόλια, δεν τα θεωρούν αποτελεσματικά ή δεν θεωρούν ότι οι ίδιοι θα προσβληθούν από γρήπη, επί παραδείγματι. Να σας πω, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα εμβόλια βελτιώνονται και κυρίως διευρύνεται το φάσμα τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρξαν ατυχήματα σχετιζόμενα με τα εμβόλια. Από την άλλη μεριά, το πρόβλημα γιατί και το υγειονομικό σώμα ανθίσταται καμιά φορά στον εμβολιασμό είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως, ότι ο κόσμος, ξέρετε, τα ατυχήματα είναι εκπράξεως και εκπαραλήψεως. Το να πεθάνει κανείς που δεν έκανε εμβόλιο δεν το συνειδητοποιεί ποτέ. Ενώ το να πεθάνει επειδή έκανε εμβόλιο είναι ατύχημα εκπράξεως. Και το ατύχημα εκπράξεως σε διαστολή με το ατύχημα εκπαραλήψεως έχει δυσανάλογη συναισθηματική, δυσανάλογο συναισθηματικό βάρος. Έχουν πληρωθεί και τεράστια ποσά, έχουν δοθεί σε αποζημιώσεις. Και αυτό ακριβώς, και αυτό είναι μια δηλαδή παράμετρος. Και δεν είναι μόνο το μέγεθος αποζημιώσεις, δηλαδή. Είναι και το μέγεθος της δημοσιότητας. Όχι, δεν μιλώ για τα χρήματα, για το κόστος το οικονομικό, ότι για την παραδοχή, για την έμπρακτη. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και η δημοσιότητα η οποία δίνει έκταση έτσι. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρχαν και σφαλά από το ιατρικό κοινό. Πριν από 15 περίπου χρόνια είχε δημοσιεύει μια έρευνα σε ένα πολύ σημαντικό περιοδικό που έλεγε ότι εμβόλια μπορεί να έχουν παρενέργειες για τον αυτισμό ή για την ελκώδη κολίτιδα κτλ. Δηλαδή φταίει. Νευρολογικές. Νευρολογικές καμιά φορά μπορεί να κάνουν σπάνιες, αλλά είναι θεμητό. Αλλά τα άλλα δεν είχαν καμία βάση. Δηλαδή υπάρχουν και αυτές οι φήμες και η συνωμοσιολογία λέει το καλύπτουν. Το καλύπτουν για οποιοδήποτε λόγο. Πάντως το βασικό μήνυμα και ζευτή τουλάχιστον σε αυτή τη συζήτηση είναι τα εμβόλια δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αποτελούν μείζωνα συμβολή. Είναι ελεύθερα παρενεργειών? Όχι. Δεν είναι ελεύθερα παρενεργειών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε ορισμένα άτομα μπορεί να προκαλέσουν παρενεργίες. Αλλά το κοινωνικό, το συλλογικό κόστος είναι δυσανάλογο, σημαντικό και στο κάτω της γραφής κατά προτεραιότητα. Το έγκυρο και έγκριτο ιατρικό περιοδικό Lancet έχει συμπεριλάβει την εργασία σας που συνδέει την ψυχολογική φόρτιση, το στρες, σωστά, με τη στεφανιαία νόσο, στις 27 πιο σημαντικές από τον Ιπποκράτη μέχρι σήμερα στην ιατρική. Θέλω να μου μιλήσετε για αυτή την έρευνα. Ευχαρίστω. Πώς μπήκατε σε αυτή την έρευνα? Ευχαρίστω. Από καλή τύχη, αν ονομάζει κανείς καλή τύχη το ότι έγινε σεισμός στην Αθήνα και ισχυρός σεισμός. Αλλά λίγο πολύ όλος ο κόσμος... Ουδέν κακό να μην γες καλό. Μια ευκαιριακή, ήταν μια ευκαιριακή έρευνα και νομίζω ότι η τιμή την οποία να παίρνει με το Lancet σε αυτήν την εργασία δεν ήταν επειδή είχαμε καμία ιδιοφύη σκέψη, αλλά ότι προλάβαμε να αξιοποιήσουμε ένα σύμπαμα το οποίο αυτό καθ' αυτό βέβαια είναι ατυχές. Οι συνεργάτες μου και εγώ είπαμε ότι ναι, το λέμε ότι το ψυχολογικό στρες μπορεί να προκαλέσει καρδιακή προσβολή. Το λέγαμε από τα χρόνια που ήμουν παιδί, στη δική σας ηλικία και μικρότερος. Δεν αλλά, είμαι παιδί. Ναι, όχι, λέω. Όταν ήμουν πολύ νέος, γι' αυτό είπα και μικρότερος. Αλλά δεν μπορούσαμε να το τεκμηριώσουμε γιατί δεν μπορεί να βρει ανθρώπους οι οποίοι να έχουν στρες και να μαθαίνουν προσβολή συγχρόνως και αν το πει ένας, είναι ο ένας που σας το πει. Ή ο άλλος που πέθανε τρομάζοντας, αυτό δεν τον βρεις ποτέ για να μάθεις. Ξαφνικά όμως ο σεισμός που είχε 3 εκατομμύρια ανθρώπους, όλοι τρομάξαμε και μας δόθηκε ευκαιρία να δούμε πόσο αυξήθηκε η σεισμότητα από καρδιακές προσβολές. Δηλαδή ήταν ένα έβριμα στο οποίο κανείς εκμεταλλεύτηκε ένα σύμπαμα και το αξιοποίησε προσφέροντας καινούργια γνώση. Και
ξέρουμε τώρα περίπου ότι όταν ένα ευνίδιο στρες τριπλασιάζει τον κίνδυνο ή τετραπλασιάζει τον κίνδυνο μιας καρδιακής προσβολής. Δώσαμε αριθμό, δώσαμε πρόσωπο σε μια έννοια η οποία υπήρχε ανεξαρτήτως δικής μας νοημοσύνης η κουταμάρας. Γιατί εσείς πρέπει να τεκμηριώσετε. Ακριβώς, η τεκμηρίωση είναι μια διαδικασία στην επιστημονική ανάπτυξη, ακριβώς. Έχετε επίσης συνδέσει τις επιπτώσεις της διατροφής με τον καρκίνο του μαστού, του παχαίως εντέρου. Θέλω να μιλήσουμε για την σημασία της διατροφής. Ναι. Και να μας πείτε ποια θεωρείτε, τι συμβουλεύετε εσείς. Να σας πω. Τους τηλεθεατές. Να σας πω και έτσι ψή. Πρώτα να πω ότι δεν είμαι ο πρωτοπόρος της διατροφής. Υπήρχαν και άλλοι. Και η σύζυγός σας είναι. Η Αντωνία, νεότεροι συνεργάτες, η κυρία Λάγιο, η κυρία Νάσκα, η κυρία Μπενέτου, δηλαδή κόσμος στον οποίο πολύ, ο οποίος εργάστηκε. Και στο εξωτερικό άλλοι πρώοι μου και πολύ διατηρημένοι μετά από μένα. Η πιο διατηρημένη επιστήμονα στη διατροφή παγκοσμίως ήταν μαθητές μου και αυτό το καμαρώνω, αλλά στην Αμερική. Λοιπόν, δεν υπάρχει εμβολία ότι η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο. Αλλά μην νομίζει κανείς ότι μπορεί να βρει ένα ελιξίριο μακροβιότητας. Κατά διαστήματα κυκλοφορούν. Το σκόρδο κάνει αυτό. Παρεμπιπτόντως καλό είναι, αλλά όχι δραματικά καλό. Δεν είναι φάρμακο. Είναι δηλαδή μία τροφή ευεργετική. Ή το μπρόκολο. Το μπρόκολο θυμάμαι και την κλασική συζήτηση του πατέρα Μπους, ο οποίος είπε: δεν ξέρω αν κάνει καλό. Εγώ δεν μπορώ να το φάω, δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, δεν υπάρχει αμφιβολία όμως ότι η διατροφή παίζει ρόλο. Όχι τόσο δραματικό ρόλο όσο το κάπνισμα. Όχι τόσο δραματικό ρόλο όσο η ΙΗ, ο ιός της υπατήτας Μπ, ο ιός της Ε, ο ιός του ανθρώπινου παπυλώματος κλπ. Αλλά παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία. Και εκεί, από σύμπτωση, γιατί δεν το απεργάστηκε η μεγαλοφία των Ελλήνων, το απεργάστηκε το κλίμα μας, το απεργάστηκε το περιβάλλον, πανίδα το λένε, η χλωρίδα, δεν θυμάμαι. Χλωρίδα. Το περιβάλλον μας και οι φτώχοι μας. Οι φτώχοι μας, ο ορεινός χαρακτήρας της χώρας μας. Λοιπόν, απεργάστηκε αυτή τη μεσογειακή διατροφή, η οποία ό,τι και να κάνουν και να ξανακάνουν, φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στο να είναι μια υποδειγματική διατροφή. Αλλά για να μην αρχίσουμε πάλι με τα φυσικές αναζητήσεις, τι είναι η μεσογειακή διατροφή? Είναι φυτική διατροφή χωρίς όμως μια αποφυγή 100% των ζωικών τροφίμων. Δηλαδή η μεσογειακή διατροφή αλλά φάτε ρε παιδί μου και από τα 14 γεύματα και δείπνα μιας εβδομάδας 2-3 φορές κρέας. Μην καταχράσετε δηλαδή το κόκκινο κρέας στην διατροφή σας. Δηλαδή ήταν μια διατροφή βασικά φυτική, αλλά όχι δογματικά φυτική. Και αυτή, μην ξεχνάμε ότι από φυτά είναι και η ελιά, είναι και το λάδι και το κρασί. Επομένως, πέρασε ένα μήνυμα το οποίο ήταν συμβατό με την προσωπικότητα της διατροφής μας στην Ελλάδα, η οποία έχει τώρα παγκόσμια αναγνώριση. Όλοι μιλάνε για την μεσογειακή διατροφή. Εσείς είστε οπαδός της άποψης ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Έχετε πει και το εκπληκτικό επιχείρημα ότι στην πρόληψη έχεις δύο στάδια να σε ακολουθούν. Δηλαδή, αν νοσήσεις, μπορείς, εξακολουθείς να έχεις ελπίδες να θεραπευτείς. Αυτό είναι το νόημα της ορθολογικής επιδημιολογικής προσέγγισης και στη δημόσια υγεία. Ναι. Η επιδημιολογία έχει ένα βασικό σκοπό να ξεκαθαρίζει αιτίες νοσημάτων και έχει μεγάλες επιτυχίες όπως η χολυστερόλη του αίματος σχετίζεται με την αρτηριοσκλήρωση, το κάπνισμα μια σειρά νοσημάτων, ο αμύαντος με επαγγελματικά νοσήματα, πολλά. Αλλά βοηθάει και στη θεραπευτική ιατρική μετρώντας την αποτελεσματικότητα των διαφόρων ιατρικών παρεμβάσεων. Αυτό που λένε κλινική επιδημιολογία και το οποίο είναι πια στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Τι γίνεται τώρα, γιατί η πρόληψη είναι καλύτερη? Πολύ συχνά ακούς
να λένε ότι είναι οικονομικά υποφελής, ότι να αρρωστήσεις πληρώνεις πολύ περισσότερο να κάνεις άνθρωπο καλά. Εγώ δεν το αποδέχομαι αυτό το επιχείρημα, γιατί η πρόληψη, αν μας κάνουν να ζήσουμε περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο, κάποτε θα αρρωστήσουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να φύγουμε οριστικά. Απλώς μας κάνει να ζούμε περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο υγιείς. Δηλαδή είναι η πρόληψη, είναι αδερφάκι της μακροχρόνιας υγείας που είναι αδερφάκι της ευτυχίας. Λοιπόν, και επειδή η ευτυχία είναι η αναζήτηση στη ζωή μας, νομίζω έχει προτεραιότητα. Τώρα, όποιον μου πείτε που ξέφυγε από έναν καρκίνο και έγινε καλά, συμπεριλαμβανομένου του ομιλούντος, πέρασε την αγωνία της νόσου και της μάχης για την αποτελεσματική του αντιμετώπιση. Θα το προτιμούσα να μην είχα περάσει ποτέ και υποθέτω το ίδιο σκέπτονται και όλοι οι παθόντες από οποιοδήποτε νόσο, ανεξαρτήτως της ευτυχούς τελικής καταλήξεως. Κι όμως, κύριε καθηγητά, εμένα μου έκανε εντύπωση η εξομολόγηση μιας αρκετά νέας γυναίκας, 38 ετών, η οποία είχε νοσήσει από καρκίνο και στους δύο μαστούς. Μου είπε ότι ευχαριστώ το ότι μου συνέβη αυτή η ασθένεια, διότι τώρα ζω. Τώρα ανακάλυψα το νόημα της ζωής. Είμαι ευτυχισμένη. Ωραία επισήμανση, γιατί πολύ συχνά αντιλαμβανόμαστε τι είχαμε και όταν μας δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να το ξαναζήσουμε, είμαστε έτοιμοι να το χαρούμε και να το συνειδητοποιήσουμε. Δηλαδή δεν διαφωνώ με τη διατύπωσή της, αλλά καταλαβαίνετε ότι έχει ένα μεταφορικό στοιχείο. Χαίρομαι που κατάλαβα τη χαρά της ζωής και τώρα μπορώ να τη χαρώ καλύτερα. Και εγώ λέω, αν γινόμουν 40 χρόνια νωρίτερα, θα ζούσα καλύτερα, γιατί θα έχω καταλάβει τι λανθασμένες επιλογές έκανα και τι πράγματα πήγαν ανάποδα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι έχει ένα μεταφορικό στοιχείο, δεν είναι ουσιαστικό. Τι λανθασμένες επιλογές κάνατε? Έκανα πολλές, αλλά περνάνε στο προσωπικό στοιχείο που δεν θα ενδιαφέρει τον κόσμο. Ακόμα και το γεγονός ότι αγωνίστηκα πάρα πολύ στην έρευνα, δυσανάλογα πολύ, και το ξανά είπαμε αυτό, ότι η έρευνα είναι επιτυχής ακόμα και στους τυχερούς, το 2-3% και 97% δεν οδηγεί πουθενά. Άμα το σκεφτεί κανείς, λέει καλύτερα να είχα δει και κάτι ακόμα περισσότερο σε αυτόν τον κόσμο που έχει πολλές ομορφιές και πολλά θαύματα. Αν και εσάς έχετε πει πολλές φορές, έχει γραφτεί και σε συνεντεύξεις σας, ότι ας πούμε η θέα δεν σας λέει, δεν σας συγκινεί. Σωστό. Έχετε πει το παροιμιώδες, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κοιτούν τη θάλασσα, τι νόημα βρίσκουν στις βάρκες που κουνιούνται. Καλά, δεν το είπα ακριβώς έτσι και υπάρχει περιπτώσεις και μια ανοησία μπορώ να έχω πει. Το θέμα είναι ότι πραγματικά, αλλά τον πλούτο της λογοτεχνίας δεν τον έζησα. Θα μπορούσε κανείς να διαβάσει άπειρα πράγματα και πράγματα που δεν μπορεί να σκεφτεί, το βιβλίο σε αφήνει να τα προσπελάσεις. Τις φιλοσοφικές αναζητήσεις, την καλύτερη κατανόηση της τέχνης. Πολύ αργά στη ζωή μου γνώρισα την Κική τη Δημουλάκη, επειδή μου ήταν πολύ αγαπητή η ίδια, λέω άντε θα τα διαβάσω, όσο δεν καταλάβω τα κατάλαβα. Και μου άνοιξε ένα παράθυρο, όχι και μεγάλο, μικρό δηλαδή, δεν πολύ καταλαβαίνω ακόμα, αλλά μου άνοιξε ένα παράθυρο. Λέω υπάρχουν ομορφιές στη ζωή οι οποίες δεν σου δίνουν, δεν σου δίνει ο περασμένος χρόνος τη δυνατότητα να τις χαρείς. Θα μπορούσε να κάνει μια πιο ορθολογική κατανομή του χρόνου, αν ξαναζούσε κανείς τη ζωή του. Βέβαια, ίσως η ποίηση, γιατί μιλάτε για την Κική Δημουλά, ίσως η ποίηση δεν είναι ένα πεδίο που θα πρέπει κανείς να το κατανοήσει, αλλά να το νιώσει περισσότερο. Οπότε δεν πειράζει που δεν το καταλαβαίνετε, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Η ταπεινή σας γνώμη είναι και η mainstream γνώμη, η βασική γνώμη. Έτσι είναι, ότι πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος ο οποίος βραχυκυκλώνει την προσπέλαση, χωρίς να υποχρεωτικά να περνάει από τα μονοπάτια της λογικής. Πιθανόν να είναι έτσι. Για μας όμως που δεν έχουμε αυτό το ταλέντο της λογοτεχνικής ενόρασης, εκεί θέλουμε ξανά τη λογική, θέλουμε να περπατήσουμε βήματα-βήματα. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Δεν είχα τέτοιο ταλέντο, δεν είχα τη δυνατότητα αυτή. Το ίδιο και στις δικαστικές τέχνες. Δεν πιάνει το μάτι μου την υπέροχη ομορφιά, χωρίς ποτέ όμως να έχω το θράσος να αμφισβητήσω ότι η ομορφιά υπάρχει και αναγνωρίζω το σφάλμα είναι προσωπικό, το μειονέκτημα προσωπικό.
Ίσως δεν το καλλιεργήσατε το ταλέντο, αν δεχτούμε αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι, υπομπρόγονοι, ότι ο ενενή δόκιμος εμπαντή δόκιμος. Έχετε πει κι εσείς ότι ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση που παίρνουμε σε αυτή τη ζωή παίζουν οι επιρροές που δεχόμαστε από το περιβάλλον μας. Ασφαλώς. Το είπαμε και στην αρχή, ο πατέρας σας ήταν χειρουργός, άρα γιατρός, άρα θεωρήθηκε ότι εσείς θα έπρεπε να γίνετε γιατρός. Πιθανόν αν ήταν συγγραφέας. Αν και συγγραφείς συχνά είναι τόσο. Τους καταλαμβάνουν σε τέτοιο βαθμό οι ιδέες τους που δεν μπορούν να κατευθύνουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους ίσως. Ναι, όντως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εγώ δέχομαι πρώτο-πρώτο ότι τα ερωτήματα είναι σωστά, επισημάνει σωστές και τα διατυπώσετε τόσο καλά που δεν νομίζω θέλω να προσθέσω τίποτα. Έτσι είναι. Θα μπορούσε να είχα μια αντίστοιχη παιδεία. Οι γονείς μου ήταν, ας πούμε, γιατρός, η μητέρα μου είχε γενική παιδεία. Θα μπορούσε να είναι. Νοικοκυρά, όπως συνηθιζόταν. Ναι, όπως ήταν. Αιγυπτιώτισσα. Λοιπόν, με κατήφθηναν εκεί, αλλά δεν με κέρδισε η λογοτεχνία. Ενώ ο προβληματισμός της ανακάλυψης ήταν κάτι το οποίο ήταν εντονότερο πάνω μου. Ασφαλώς δεν υπάρχει εμβολία. Όταν είχα βρεθεί σε ένα προσφορότερο περιβάλλον, θα ήταν κάτι το οποίο θα με κέρδιζε ενδεχομένως. Κοιτάξτε, θα σας κέρδιζε, γιατί το ότι ανισοβαρός και ανισομερός ασχοληθήκατε με την έρευνα δείχνει πάθος. Ναι, το πάθος. Και ρωτάω. Το πάθος ήταν εκεί. Αγαπούσα την έρευνα, τον προβληματισμό. Υπάρχει και ένα ηθικό στοιχείο, αν μπορεί κανείς να προσφέρει κάτι. Αλλά η διανοητική πρόκληση είναι δεσπόζωση, είναι αυτό που βάζει τη σφραγίδα. Και νομίζω ότι είναι αρκετά συχνό. Είπατε στην αρχή μήπως υπάρχει γονίδιο. Και αν υπάρχει δεν είναι σπάνιο. Είναι πολλοίς κόσμος που έρχεται από την έρευνα, γιατί η έρευνα δεν είναι υποχρεωτικό στο να ενταχθεί στη σταδιοδρομία του ερευνητού. Είναι κάθε τι που σε τραβάει στο να επιλύσεις ένα πρόβλημα, το οποίο μπορεί να είναι στην καθημερινή ζωή ή σε ένα επίπεδο επαγγελματικής δραστηριότητας. Μακάρι να είναι πολύ ο κόσμος που έλκεται από την πιθανότητα να λύσει προβλήματα. Mm-hmm. Αυτό το ακούω πολύ αισιόδοξα. Θέλω να σας ρωτήσω, σας κόστησε ο εξορθολογισμός που προϋποθέτει η επιστημονική έρευνα, που σε οδηγεί, απαιτεί από σένα να αναλύεις και να εκλογικεύεις όλα τα δεδομένα, έγινε τρόπο ζωής? Όχι, δεν μου κόστησε. Νομίζω ότι τελικά αυτό είναι απαραίτητο. Μην ξεχνάμε το εξής, ότι στον ορθολογικό προγραμματισμό μπορεί να συνεκτιμήσει κανείς τη συναισθηματική απώλεια, τις ζημιές τις οποίες θα υποστεί. Δηλαδή η ορθολογική σαν διαδικασία προσέγγισης καλύπτει τις συναισθηματικές, τις ηθικές παραμέτρους. Με τέτοια έννοια λοιπόν, ναι. Αν μου λέγατε αν ο οικονομικός ορθολογισμός, να σεβαστώ τη δική σας παιδεία, ο οικονομικός ορθολογισμός είναι εκείνος ο οποίος θα έδινε απόλυτη προοδότητα, θα έλεγα όχι, γιατί υπάρχουν άλλες παράμετροι οι οποίοι δεν είναι επιδεικτικές οικονομικής αποτίμησης και οι οποίοι παίζουν ένα δραματικό ρόλο στην προσωπική ευτυχία και στη συλλογική ευτυχία. Σε ποιο βαθμό ο επιστήμονας επιστρατεύει, χρησιμοποιεί, κάνει χρήση της φαντασίας του? Α, σε σημαντικό. Ίσως γι' αυτό οι μεγάλες ανακαλύψεις είναι ταυτισμένες με την νεανική ηλικία. Γιατί όσο περνά ο καιρός, όσο μεγαλώνει κανείς, η φαντασία πειθαρχείται. Ο εξορθολογισμός πειθαρχεί τη φαντασία. Και ίσως γι' αυτό οι μεγάλες ανακαλύψεις έχουν συνδυαστεί με την ηλικία των 25, 35, 40, 35 ετών. Παρόλο που η γνώση και η εμπειρία συσσωρεύεται με την ηλικία, παίζει αναμφισβήτητα ρόλο, και εγώ την τιμώ τη φαντασία, παρόλο που μπορεί να σε εκτρέψει βέβαια. Αλλά μπορεί να είναι και το ζητούμενο, να σε εκτρέψει σε ένα μονοπάτι. Σε μονοπάτι, το οποίο τελικά αποδειχθεί παραγωγικό. Υπάρχουν νοητικοί και συναισθηματικοί τύποι ανθρώπων? Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που κυριαρχούνται από τη νόηση και άλλοι από το συνέστημα? Αυτό είναι μια δημοφιλής άποψη και εγώ ότι είναι δημοφιλές δεν το επικρίνω. Γιατί το να επικρίνεις κάτι που είναι δημοφιλές, που εγκρίνεται από πολύ κόσμο, σημαίνει ότι έχεις έναν υπερφύαλο εγωισμό. Προσωπικά δεν μου φαίνεται ελκυστική η προοπτική. Μου φαίνεται ότι η λογική υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους και οργανώνει τις σκέψεις. Απλώς διαφέρει η σημασιολόγηση των συναισθηματικών παραμέτρων, δηλαδή της χαράς, της λύπης, του πόνου. Επομένως εγώ δεν το πιστεύω, αλλά δεν είμαι έτοιμος και να αρνηθώ ή να επιχειρηματολογήσω ενάντια στην λογική αυτή. Ξέρετε, στην Αμερική μιλάμε το intelligence και με το e-intelligence, emotional κτλ.
Δεν το ξέρω. Δεν είμαι έτοιμος να το δεχτώ, αλλά δεν αναγνωρίζω στον εαυτό μου το δικαίωμα να είμαι επικριτής μιας άποψης, επειδή αυτή είναι η παιδεία μου και δεν είναι σχετική θετική. Δεν είστε ψυχολόγος και δεν θα σας ρωτήσω φυσικά με αυτή την ιδιότητα, αλλά πιστεύετε ότι ο εγωισμός είναι κινητήριος δύναμη στη ζωή των ανθρώπων? Νομίζω ναι. Νομίζω ότι είναι γενικά αποδεκτό ότι ο εγωισμός είναι δηλαδή μια δύναμη εξαιρετικά ισχυρή. Από εκεί και πέρα η καλλιέργεια, η παιδεία βοηθάνε στο να πειθαρχηθεί ο εγωισμός και να συνειδητοποιηθεί ότι το συλλογικό καλό καμιά φορά, το οποίο φαίνεται να αντιστρατεύεται τον εγωισμό, τελικά προάγει το καλό σε έχει και του συγκεκριμένου ατόμου. Δύσκολο να τραβήξει κανείς τη γραμμή της ισορροπίας εκεί, αλλά νομίζω ότι είναι ένας από τους σκοπούς της παιδείας και της ευρύτερης καλλιέργειας η πειθάρχηση του εγωισμού σε τρόπο που να είναι συμβατός με το γενικό το συλλογικό καλό. Εσείς αυτοσαρκάζεστε αρκετά. Μου έκανε εντύπωση, σας ρωτούσαν για τις πάμπολες διακρίσεις και τα πολύ σημαντικά βραβεία που έχετε πάρει παντού στον κόσμο και είπατε ότι μόλις δοθεί το πρώτο βραβείο έρχονται και τα υπόλοιπα και τα επόμενα βίαστα. Να σας πω κάτι, κυρίως όταν μεγαλώσεις και πας να φύγεις από τον άμεσο ανταγωνισμό, τότε οι άλλοι λένε άντε με το καλό, πήγαινε στο καλό εσύ και πάρε και ένα βραβείο φεύγοντας. Είναι δηλαδή η λογική αυτή είναι συμβατή, συνέχεια του από Θεόν δεν δικαίωται. Δείχνει τον αυτό σαρκασμό και το χιούμορ σας. Έχει όμως και στοιχεία πραγματικότητας, πιστεύω. Θα το εύχονταν πάρα πολλοί επιστήμονες να ήταν έτσι όπως το λέτε, αλλά φοβάμαι ότι δεν είναι έτσι. Μου έκανε εντύπωση, κύριε καθηγητά, η εισιτήρια ομιλία σας στην Ακαδημία Αθηνών, το θέμα της, έρωτας και υγεία. Ναι. Δύο αφηρημένες, εν πάση περιπτώσει, η υγεία όχι τόσο, αλλά ο έρωτας, μία αφηρημένη και μία συγκεκριμένη έννοια. Ναι, ήταν μία προσπάθεια η οποία ήταν ασυνείδης, αλλά όχι αποτυχημένη, ούτε απολύτως πρωτοποριακή. Άλλοι και αρκετοί καλύτεροι εμού ασχολήθηκαν με το θέμα, είτε σε επιμέρους διαστάσεις του έρωτος, είτε και σε επιμέρους διαστάσεις υγείας ή με το ολοκληρωμένο το φαινόμενο που προσπάθησε να το αναπτύξω. Είσαστε πάρα πολλά χρόνια με τη σύζυγό σας, την κυρία Τριχοπούλου. Έχετε πει ότι αν ποτέ θα με απασχολούσε, θα μου άρεσε μια άλλη γυναίκα ή αν θα αγαπούσα μια άλλη γυναίκα, θα στερούσα από την κυρία Τριχοπούλου ένα ποσοστό αγάπης. Νομίζω ότι αυτό είναι γεγονός. Πολύ συχνά... Ότι οι άνθρωποι έχουμε συγκεκριμένη ποσότητα αγάπης. Ναι. Πολλές φορές ρωτάς γονείς που έχουν παιδιά. Εγώ δεν έχω παιδιά, που λες ποιο παιδί αγαπάς περισσότερο. Τώρα που ήρθε το τρίτο, ας πούμε, θα αγαπάς λιγότερο τα άλλα και σου λένε όχι. Όποιο δάχτυλο κόψεις το ίδιο πονάει. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα απόθεμα αγάπη στους ανθρώπους. Και ότι πραγματικά όταν μπει κι άλλος άνθρωπος, ακόμα και αν είναι παιδί, ακόμα κάποιο στοιχείο από μίση ισχύει. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχω παιδεία στην ψυχολογία και δεν μπορώ να υπερασπιστώ οποιαδήποτε θέση εκεί. Πάντα από την εισιτήρια ομιλία σας στην Ακαδημία, αναφερθήκατε στους πάρα πολλούς μαθητές που αργότερα έγιναν, όπως είπατε κι εσείς τώρα, διακεκριμένοι επιστήμονες και κάποιοι είναι ακόμη συνεργάτες σας. Τα πρόσωπα που άλλαζαν, αλλά οι επιθυμίες ήταν οι ίδιες. Θέλω να μου μιλήσετε για τους συνεργάτες σας και για αυτές τις επιθυμίες των παιδιών που τις έχετε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια της μακράς διδακτικής σας πορείας. Αυτή είναι ωραία εμπειρία. Πραγματικά οι μαθητές που αναπτύσσονται, μερικοί σε φτάνουν, μερικοί σε ξεπερνούν και το νιώθεις και αν μπορείς να το χαίρεσαι αυτό, είναι η καλύτερη δικαίωση από όλες. Και είναι η δικαίωση και της απαλλαγής από τον εγωισμό. Ναι, ο άλλος είναι καλύτερος. Και από το πρόσθετο συνέστημα, ναι, αλλά εγώ συνέβαλα σε αυτό, άρα εγώ συμβάλλει. Και αυτό το έχω δει ξανά και ξανά. Δηλαδή θα έλεγα ότι τουλάχιστον 10 από τους μαθητές μου στην Ελλάδα ή στην Αμερική έγιναν καλύτεροι εμώ και διακρίθηκαν περισσότερο. Λοιπόν, αυτό είναι μείζον ικανοποίηση.
οι συνεργάτες και οι μαθητές που σε φτάνουν, σε παρακολουθούν και τελικά σε ξεπερνούν. Αυτό είναι μείζον δικαίωση. Εσείς είστε σε μια θέση και έρχονται κοντά σας νέοι άνθρωποι, διαφορετικά πρόσωπα. Μου έκανε πολύ εντύπωση αυτή η εικόνα, παρότι δεν είναι κάτι που το ακούς πρώτη φορά. Ήταν πάρα πολύ καθαρό έτσι όπως το θέσατε, με διαφορετικές επιθυμίες. Τι ευθύνη σας δημιουργεί αυτό? Τεράστια. Τεράστια, γιατί δεν υπάρχει εμβολία ότι ο δάσκαλος περισσότερο ίσως και από το γονιό σφραγίζει την πορεία ενός ανθρώπου στη ζωή. Και το δύσκολο είναι ότι όταν έχεις ένα παιδί, νωρίτερα ή αργότερα προσαρμόζεις την προσωπικότητά του, το εκτιμάς. Ενώ οι συνεργάτες, οι μαθητές μπορεί να έχουν διαφορετική προσωπικότητα και ό,τι ισχύει για τον ένα μην ισχύει για τον άλλον. Και να κάνεις σφάλματα και επιλογές ακόμα, σφάλματα εκτίμησης, τα οποία είναι αναπόφευκτα. Η δική μου σταδιοδρομία ξεπερνάει τα 50 χρόνια. Έχω κάνει σφάλματα, έχω όμως επισημάνει και ανθρώπους που είναι διαπρεπείς. Και όσο περνά ο καιρός, αυτούς που είναι διαπρεπείς και προχωρούν, τους χαίρομαι, τους τιμώ, τους καμαρώνω και έχω και την ανταπόκριση από αυτούς, την αναγνώριση, το οποίο είναι ωραίος κύκλος ζωής. Από τη μακρά, όπως είπαμε, με πορεία σας ως δάσκαλος πανεπιστημιακός, τι θα κρατούσατε και τι θα αλλάζατε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα των πανεπιστημίων? Τι σας αφήνει μία επίγευση, εν πάση περιπτώσει, θετική και τι αρνητική? Κύριε Τσιφτή, η ελληνική κοινωνία ήταν πάντα παιδοκεντρική. Παιδοκεντρική. Και όντας παιδοκεντρική, έδωσε έμφαση και στην παιδεία. Στη συνέχεια, μιλάμε για μια σταδιοδρομία 50 ετών στην εκπαίδευση, ή τους εκπαιδευόμενους ή τους εκπαιδευτείς. Σφραγίσαμε το πανεπιστήμιο, δυστυχώς. Εγώ δεν είμαι από εκείνους, κύριε Τσιφτή, που επικρίνω τους πολιτικούς. Νομίζω οι περισσότεροι πολιτικοί αγαθή προαίρεση έχουν και νοιάζονται, παρόλο που και έχουν τα προσωπικά τους προβλήματα και τα προσωπικά συμφέροντα. Αλλά οι περισσότεροι νοιάζονται. Και τα όρια τους πολλές φορές. Αλλά οι περισσότεροι εξ αυτών, το ιδανικό τους είναι να σφραγίσουν το όνομά τους στην ιστορία. Νομίζω όμως ότι ανεπτύχθηκαν και εσφαλμένοι μηχανισμοί, οι οποίοι κληροδοτήθηκαν στη συνέχεια και στα πανεπιστήμια τα οποία είσαι. Και τα πανεπιστήμια στράβωσαν. Το γεγονός ότι στα πανεπιστήμια δημιουργήθηκαν, όπως υπάρχουν πολιτικές οικογένειες στους πολιτικούς, αλλά οι οποίοι όμως επειδή εκλέγονται διατηρούν ένα στοιχείο αξιοκρατίας, δημιουργήθηκαν πολιτικές οικογένειες μέσα στα πανεπιστήμια. Και άνθρωποι που σταδιοδρόμησαν στα πανεπιστήμια με βάση την εντός των πανεπιστημίων πολιτική τους. Αυτό νομίζω ήταν πλήγμα για τα πανεπιστήμια. Και μόνο τα πανεπιστήμια μας παραμένουν καλά, δεν είναι τόσο καλά όσο θα δικαιούνται με βάση την παιδιοκεντρική, τώρα το φεύγω από το παιδοκεντρική, από την παιδιοκεντρική έμφαση η οποία υπάρχει στην ελληνική οικογένεια. Είμαστε από τους λαούς που η παιδεία αξιολογείται υψηλά. Είμαστε εμείς, είμαστε οι Ισραηλίτες, είναι οι Άραβες οι οποίοι ανέπτυξαν τον εκκλητικό πολιτισμό, ενώ άλλοι πολιτισμοί έδωσαν έμφαση είτε στις εικαστικές τέχνες, είτε στην οικονομική ανάπτυξη όπως στην Αμερική δηλαδή. Επομένως νομίζω ότι είχαμε μια χαμένη ευκαιρία να την αξιοποιήσουμε, επειδή από το πολιτικό σύστημα δεν πήραμε τα καλύτερά του, που ήταν πολλά, αλλά τα λιγότερο καλά, όπως αυτό που επισήμανα. Για το σύστημα υγείας μας, τα νοσοκομεία, εσείς όταν νοσήσατε, παρόλο που η Αμερική είναι ένα δεύτερο σπίτι σας, είστε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε καθηγητής στο Harvard, αποφασίζετε να νοσηλευτείτε στην Ελλάδα. Για τα παθολογικά νοσήματα υπάρχουν πρωτόκολλα, τα οποία είναι γνωστά, δημοσιεύονται. Δηλαδή λίγη αξία έχει το να πάει κανένας έξω για να δει ένα πρωτόκολλο το οποίο μεταφράζεται στην Ελλάδα και εφαρμόζεται εδώ. Οι χειρουργοί στην Ελλάδα έχουν εμπειρία και επειδή αντιμετώπισαν ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων, είναι πολύ συχνά πάρα πολύ καλοί, εξαιρετικοί, ενδεχομένως και καλύτεροι από το μέσο όρο που ουδείς τον γνωρίζει από ότι είναι σε μια άλλη αναπτυγμένη χώρα. Πού υπερέχει ένα μεγάλο κέντρο? Υπάρχουν σπάνια νοσήματα για τα οποία αναπτύσσεται ειδική γνώση
και θεραπευτική προσέγγιση σε μερικά κέντρα, τα οποία είναι στην Αμερική, μπορεί να είναι στη Γαλλία, μπορεί να είναι στην Αγγλία, μπορεί να είναι αλλού. Εκεί, ενώ στην Ελλάδα βλέπουμε 1-2 περιπτώσεις, δεν μπορεί να έχει αποκτήσει εμπειρία. Αν εγώ ένα αγαπημένο πρόσωπο είχε ένα τέτοιο νόσημα σπάνιο, θα πήγαινα σε ένα κέντρο έξω. Αλλά σε νοσήματα που είναι συχνά, έχει στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει ακόμα η συναισθηματική σφραγίδα. Τώρα, να ισχυριστεί κανένας ότι το σύστημα είναι τέλειο, το βλέπω κι εγώ. Και μην κοιτάτε εμένα, όντας δάσκαλος περίπου των μισών από τους γιατρούς που ασκούν στην Νότια Ελλάδα. Αυτό θα σκεφτούν και οι τηλεθεατές, ότι ναι, είχατε μια ειδική μεταχείριση. Ακριβώς. Από την άλλη μεριά, όχι. Η ειδική μεταχείριση, η οποία θα ήταν. Θυμάμαι ο χειρουργός μου όταν χειρουργήθηκε από καρκίνο του νεφρού πριν από 12-13 χρόνια, πήγε μέσα και αφού είχαν μαζευτεί πολλοί κόσμος, και τώρα, παιδιά, ξεχάστε ότι χειρουργούμε τον Τριχόπουλο. Αυτή τη στιγμή μας έχουμε έναν οποιοδήποτε φτωχό μετανάστη. Είπαν η κουβέντα του. Για το να ζητούμενο. Το ζητούμενο. Αυτή ήταν η λογική. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι. Αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις, υπάρχει αυτό, η έννοια του πλουτισμού. Υπάρχουν και περιπτώσεις εκβιασμού που δεν πατάσσονται εγκαίρως και όσο έπρεπε. Αλλά γενικά εγώ δεν με τρομάζει το εκπαιδευτικό, το σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Έχει και ευκινησία, δεν κολλάνε οι άνθρωποι, δεν έχει μπει η γραφειοκρατία, δεν έχει διηθήσει ακόμα. Ελπίζω να μην τη διηθήσει, γιατί το βλέπουμε και αυτό. Δεν έχει διηθήσει ακόμα το σύστημα. Και το βλέπουμε στα δεδομένα. Ακόμα η αναμενόμενη ζωή στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη από ό,τι είναι στην Αμερική. Για αυτούς που λατρεύουν την Αμερική. Η Αμερική είναι πολλά εκατομμύρια άνθρωποι. Οι ανώτεροι πνευματικά και κοινωνικά είναι οι λίγοι. Είναι ίσως ποσοστιαία, δεν έχω στο μυαλό μου μια τέτοια έρευνα, λιγότεροι αναλογικά σε σχέση με την Ελλάδα ίσως. Δείτε, εξορισμού η μέση τάξη είναι πιο η πλειοψηφούσα τόσο στην Αμερική όσο και εδώ. Η Ελλάδα ήταν πάντοτε, είχε την αναζήτηση της παιδείας αυτή, να τελειώσει το πανεπιστήμιο, το παιδί ανεξαρτήτως της ανεργίας ή των συνθηκών. Έχει αυτό το πλεονέκτημα. Αλλά η Αμερική έχει επίσης τη σφραγίδα της δημιουργικότητας. Ίσως επειδή οι άνθρωποι που έρχονται και ακόμα συνεχίζουν να έρχονται, είναι όλοι, έχουν ένα στοιχείο επιθετικό, αναζήτηση, στοιχοδιοκτικό, με τη θετική έννοια της δημιουργίας. Εμείς ήμασταν συντηρητικότεροι σε αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό αντανακλάται στην υγεία. Επαναλαμβάνω, εγώ πιστεύω τους αριθμούς. Και αριθμοί στην Ελλάδα λένε ότι ακόμα η επιβίωση των Ελλήνων είναι καλύτερη από το μέσον όρο. Και της Ευρώπης και της Αμερικής. Η συμπεριφορά μας δεν είναι πάντοτε καλή. Εκεί θέλει παιδεία. Εγώ προσπάθησα να το γράψω 1-2 φορές, αλλά ήταν, όπως μου είπαν οι φίλοι μου, αποτυχημένο άρθρο. Δεν μπορεί να τονίσει ένα χωρίς να πεις παραδείγματα, ότι εκβιάζουν ή ότι καθυστερούν ή δεν σου μιλάνε στον ενικό ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα γράψεις σε ένα άρθρο ή να τα επικαλεστείς. Ως επιδημιολόγος, μια και μιλάμε για ποσοστά, πόσο πιστεύετε ότι θα ζουν οι άνθρωποι που γεννιούνται τον 21ο αιώνα? Άλλοι το έχουν πει καλύτεροι μου, ότι κατά μέσον όρο θα ζουν 100 χρόνια. Τώρα, αν είναι ευχαριστημένος κανείς όταν ζει 100 χρόνια, ή διεθνάει και το λαϊκό νάσμα, τυχερίως πεθαίνουν νέοι. Τώρα, να είσαι 100 χρόνια, δεν ξέρω πώς θα είναι. Ούτε θα είναι και τόσο ωραίο για τους υπόλοιπους να ζουν σε μια κοινωνία στην οποία θα πλειοψηφούν οι ηλικιωμένοι. Οι γέροντες. Τα παιδιά είναι ωραίο πράγμα στη ζωή. Βέβαια, αλλά και η σοφία. Ίσως είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε πια τους μεγάλους ανθρώπους που δεν τους αφομοιώνουμε και δεν αφομοιώνουμε και τη γνώση και τη χρησιμότητά τους ως κοινωνία. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Με τρομάζουν αυτές οι κοινωνίες. Συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ ακόμα τώρα. Ζούμε μια περίοδο πολιτικής ρευστότητας. Όλοι αναζητούν τα νιάτα. Να μην παρεξηγηθώ, ούτε μία επιθυμία έχω για τη δημόσια πολιτική ζωή. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι παραδείγματα επιτυχών, πρωτοπόρων στην ελληνική πολιτική ιστορία δεν ήταν υποχρεωτικώς νέοι άνθρωποι, ήταν ηλικιωμένοι, σόφρονες, οι οποίοι απλώς είχαν τη σωστή προοπτική. Και γέροντες. Ή και γέροντες ακόμα, ή τουλάχιστον γέροντες για εκείνα τα χρόνια. Αλλά δούμε μια ματιά στην ελληνική ιστορία. Όλα μια σχετικότητα είναι. Για εκείνα τα χρόνια, γέροντες ήταν άλλοι και τώρα άλλοι. Τι ερευνάτε στην Ακαδημία, κύριε Τριχόπουλε?
Εγώ ή η Ακαδημία. Εσείς, στον τομέα σας. Εγώ εργάζομαι εδώ και πολύ καιρό στον καρκίνο του μαστού. Έχω αναπτύξει μια θεωρία η οποία αποδείχθηκε δημοφιλή στην αρχή, αλλά η συνεχεία έπαψε να είναι δημοφιλή, ότι ο καρκίνος του μαστού, η γυναίκα έχει τις ρίζες της όταν η γυναίκα είναι ακόμα έμβριο η ίδια. Και στην αρχή αμφισβητήθηκε, στη συνέχεια δικαιώθηκα και συνεχεία είπαν άνθρωποι «and so what». Δηλαδή και τώρα λοιπόν τι, ούτε ηθικά έχουμε οριμάσει, ούτε τεχνολογικά ώστε να κάνουμε κάτι στο μωρό για να επηρεάσουμε την πιθανότητα να πάθει καρκίνο του μαστού 30-40 χρόνια αργότερα. Και έτσι αυτό το πράγμα έπεψε, βγήκε από την προτεραιότητα, αφού επαναλαμβάνω στην αρχή έλξε με τεράστιο ενδιαφέρον, κυρίως για τη φυσική ιστορία της νόσου. Δουλεύουμε ακόμα για τη διατροφή, τη συνεργαζόμαστε με την ομάδα της κ. Τριχοπούλου, εμείς σαν ομάδα. Και δουλεύουμε ακόμα και άλλους τομείς, γιατί, δείτε, μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει στα γονίδια, στο DNA. Τα γονίδια μπορεί να είναι μεγάλα και να περιέχουν μικρές μονάδες, τα λέμε SNP, S-N-P. Και κυρίως η έρευνα γίνεται γύρω από αυτά. Επειδή όμως οι επιδράσεις είναι ήπιες, θεωρούμε ότι είναι συνδυασμός αυτών των SNP, το οποίο δημιουργεί τις μεγάλες επιδράσεις. Οι επιδράσεις όμως καθενός είναι μικροί. Για να την τεκμηριώσουμε, είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε πολύ μεγάλες ομάδες πληθυσμού. Και έτσι έχουν δημιουργηθεί οι συνεργατικές έρευνες, στις οποίες μαζεύονται 30, 40, 50 άνθρωποι από διαφορετικά κέντρα στον κόσμο και συνεργάζονται. Η Ελλάδα είναι παρούσα σε τέτοιες έρευνες και σε αυτό συμβάλλει το κέντρο το δικό μας στην Ακαδημία, χωρίς όμως να έχει τη λάμψη της πρωτοπορίας, γιατί και οι πληθυσμοί μας είναι μικροί ως δείγμα και ανεξάρτητη χρηματοδότηση δεν υπάρχει από την Ελλάδα. Για πολλούς λόγους. Αλλά πάντως είμαστε στην πρωτοπορία αυτής της κατηγορίας και να σας πω ένα έμπνευμα, Φερρυππίν. Το πρώτο γονίδιο που βρέθηκε να ενοχοποιείται για τον καρκίνο του πνεύμωνα ήμασταν και εμείς μεταξύ των 30-40 που πήραμε μέρος. Έχουμε δηλαδή τέτοια συμβολή στην πρόοδο της επιστήμης και όχι στην προσωπική ανάδειξη. Τώρα, οι άλλοι ερευνητές. Συμβάλλουν και εκείνοι και άλλοι ακαδημαϊκοί συμβάλλουν και εκείνοι. Αναλόγως του τομέα τους, η γιακή δημουλά είναι και εξαιρετικά δημοφιλής. Είναι ίσως να πάρει και ένα ακόμα ελληνικό Νόμπελ. Ο Τέτσης είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο. Ο Σπύρος Ευαγγελάτος είναι μια πολύ καλή, μια προσωπικότητα πολύπλευρη, πρισματική στην καριέρα. Μπορεί να πάρετε και εσείς το Νόμπελ. Πίθανο, αν ζούσε 140 χρόνια αυτή η ιστορία της ενδομήτριας έναρξης του καρκίνου του μαστού μπορεί να δικαιωθεί και να αλλάξει. Αλλά αυτό δεν νομίζω θα γίνει πριν 50 χρόνια και δεν το βλέπω να ζω. Θα θέλατε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ θα ήθελα, αλλά είμαι και σοβαρός, είμαι λογικός. Η πιθανότητα είναι πρακτικά μηδέν ή ένα στο δισεκατομμύριο, κάτι τέτοιο. Είναι μικρή. Αν και έχω την εντύπωση, κύριε καθηγητά, ότι τα Νόμπελ δεν μας κάνουν πια την εντύπωση που μας έκαναν παλιότερα. Δίνονται, εξακολουθούν να δίνονται τακτικά κάθε χρόνο, αλλά εμείς θυμόμαστε κάποια που πήραν μια μεγαλύτερη δημοσιότητα. Κύριε Τσουσία, έχετε δίκιο. Να σας πω τι γίνεται. Πρώτα, στη χημεία και στη φυσική δίνονται σε τομείς που δεν τους καταλαβαίνουμε. Τώρα λέει το σωμάτιο του Χιλ, τι κάνει, ότι ουσιαστικά δίνει μάζα, λέει, στα άλλα σωματίδια. Πάντα αν το καταλάβεις αυτό. Λοιπόν, δεύτερο, στη βιολογία. Είπαμε, όταν ανακαλύφθηκε το DNA, ο κωδικός της ζωής, ήταν κάτι το οποίο μας έμεινε στο μυαλό, το καταλαβαίναμε. Τώρα, το τι ακριβώς γίνεται, φεύγει από την κατανόησή μας και επομένως από τη δυνατότητα αξιοποίησης. Στη λογοτεχνία και στην ειρήνη είναι. Ποιος μπορεί τώρα να συγκρίνει λογοτεχνικό έργο γραμμένο από έναν Περουβιανό, από έναν Έλληνα, ένα από τον Μπαγκλαντές και να κανείς αντιλαμβάνεσαι ότι εκ των πραγμάτων έχουν και μία διάσταση, ας πούμε, εντός εισαγωγικών πολιτική. Επομένως διατηρούμε την επιφύλαξη όπως όλα και για την ειρήνη αν δεν βγάλει άκρη εκεί. Πώς είναι το Νόμπελ της Ειρήνης. Άρα το Νόμπελ στην περίπτωσή σας θα σήμαινε πιο πολλά σε προσωπικό επίπεδο. Ασφαλώς, ναι. Και για τη γειτονιά μου. Δηλαδή δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το είπε μια συνάδελφος και εκλεκτή
η καθηγήτρια τώρα, ότι ουσιαστικά εκείνο που μας δίνει χαρά είναι τι λέει η γειτονιά μας. Τι μας ενδιαφέρει τώρα, τι γράφει η Los Angeles Times, εδώ με ενδιαφέρει, εκεί που κινούμε, το συνειδητοποιούν, το βλέπουν, ναι, εδώ είναι. Είναι πολύ σωστό, ο μικρόκοσμός μας. Ο μικρόκοσμός μας, αυτό, σε αυτόν ζούμε. Εσείς βέβαια είστε λίγο πολίτης του κόσμου με τόσα ταξίδια, Σουηδία, Βέλγιο, Γαλλία, Λονδίνο. Ναι. Είστε και εκεί μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Ιατρικής. Ναι, δεν σημαίνει και πάρα πολλά. Harvard. Θέλω να σας ρωτήσω, οπότε η γειτονιά σας είναι... Είναι ευρύτερη. Είναι ευρύτερη. Θέλω να σας ρωτήσω από όσα αναφέραμε, καθώς βαδίζουμε προς το τέλος αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης. Να είστε καλά. Για τη δημοφιλία των πορισμάτων της έρευνας. Μοιάζει στιγμές σαν να είναι και αυτά μόδες που έρχονται και παρέρχονται. Έχετε απόλυτα δίκιο. Έχετε απόλυτα δίκιο. Επειδή είστε πολύ νέα για το έχετε πει, όντως. Είναι μόδα. Είναι μόδα και εξαρτάται από τις αξίες που διαμορφώνονται ακόμα και με πολιτική επίδραση στην εκάστοτε δικασταχού κοινωνία. Κάποτε οτιδήποτε ήταν, αύξανε την ευκολία στην προσέγγιση, ήταν, είχε προτεραιότητα. Τώρα είναι άλλα θέματα. Δηλαδή τώρα το να λύσει το θεώρημα του Ρίμαν που ξέρω εγώ ψάχνουν οι μαθηματικοί, εμένα δεν με συγκινεί ακόμα. Πέρασε η εποχή του. Όπως πέρασε η εποχή της μεγάλης τιμής στους εικαστικούς καλλιτέχνες, έτσι νομίζω. Ενώ η συλλογή, η οποία αξιολογεί, δίνει κόστος, η συλλογή των έργων των παλιών. Έχετε δίκιο. Αλλά αυτό αντιμετωπίζει κανείς στη ζωή, δεν έχει δυνατότητα ή να την επηρεάσει. Το πολύ πολύ να την αποτυπώσει. Τι σας ξεκουράζει? Τι με ξεκουράζει? Να σας πω ότι μου αρέσει να εργάζομαι συνέχεια πολύ. Έχω νεότερους συνεργάτες, οι οποίοι και λόγω ηλικίας είναι ξυπνότεροι από μένα. Αλλά κουράζονται γρηγορότερα από μένα, που έχω τα 75 μου χρόνια. Δηλαδή. Αυτό το πρόβλημα. Η πιο στενή μου συνεργάτη σε αυτή την περίοδο, μια καθηγήτρια εδώ και στο Χάρβαρντ, κυρία Λάγιο, η οποία είναι νοημονέστερη, οργανωμένη στα πάντα. Έχει καλύτερη μνήμη. Κουράζεται όμως πιο γρήγορα από μένα. Εγώ μπορώ να πάω στις 15-18 ώρες, εκείνη στις 12 κουράζεται. Αυτό είναι που μετράει στη διαδρομή της ζωής, η αντοχή. Είναι ένας αγώνας αντοχής. Νομίζω ναι, νομίζω ναι. Εγώ αυτό το λέω ξανά και ξανά. Ότι η διακή μας, η ποικιλία στο μυαλό μας είναι μικρή. Άντε να είναι από 75% για τους λιγότερους νοήμονες μέχρι 130-140% για τους πολύ νοήμονες. Άντε να είστε εσείς 130 και εγώ να είμαι 110, ας πούμε. Λίγη. Το ανάποδο μου φαίνεται πιο πιθανό. Τέλος πάντων, ναι. Οτιδήποτε, ας πούμε, παράδειγμα. Λίγη είναι η διαφορά. Εγώ μπορώ να εργαστώ 18 ώρες ακόμα και τώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι η προσπάθεια και η αντοχή και η αφοσίωση σε αυτό που κάνεις τελικά μετράει περισσότερο. Είναι δηλαδή αυτή που μεταφράζεται σε αποτελεσματικότητα, η οποία συνεκτιμά ικανότητα, χρόνο που εργάζεσαι, επιμονή σε αυτό που εργάζεσαι. Όλα αυτά είναι συνιστώσεις της δημιουργίας. Αν εσείς υπερέχετε διανοητικά και εγώ υπερέχω στο διπλάσιο του χρόνου ή στην διάθεσή μου να θυσιάσω πάρα πολλά γι' αυτό, τελικά θα πάρω κεφάλι. Το έχει πει ο Σοπενχάουερ, μίλησέ μου για κάτι άλλο από το ταλέντο σου που δεν είναι δικό σου. Το έχει πει ο Ταχτσής, για να χρησιμοποιήσω και εγώ ένα παράδειγμα από τη δική μας λογοτεχνία, ότι πώς, τι έκανε ένα μεγάλο συγγραφέα, τον είχαν ρωτήσει και είχε πει δουλειά, δουλειά, δουλειά και δουλειά. Πολύ ωραίο. Τώρα, προσοχή συνάντηση με ευκαιρία για άλλη, θα το παραλάβω. Θα πω ότι μου το διατσιφτεί. Δεν θα με ξέρουνε, κύριε Τριχόπουλε. Θα πω ότι ολόκληρησα, ότι επικαλέστηκε το ταξί και είπε αυτό. Γιατί ξέρω εγώ, μπορεί να μην το υποτσαστήσει. Αυτά που λέτε εσείς είναι. Είπα κι εγώ. Τελειώνοντας, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Φαίνεται ότι, όπως είπατε κι εσείς, θα μακροημερεύσουμε περαιτέρω και ότι η έρευνα δεν σταματά. Και επειδή μιλούσαμε και για τη δημοφιλία των ερευνών, κάποια στιγμή ακούγαμε για την κλοκονοποίηση, για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, τα γενετικώς τροποποιημένα. Θα ζούμε λοιπόν, λέτε, περισσότερο, παρότι θα τρώμε γενετικώς προτροποποιημένα τρόφιμα. Να σας πω κάτι. Εγώ... Και δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε, θα επαφείτε στην απόφαση της πολιτείας και στην ευθύνη της, αν θα κλωνοποιηθούμε ή όχι. Εγώ δεν φοβάμαι καμία εξέλιξη, αλλά και αν τη φοβάμαι εγώ ή και αν τη φοβόμαστε πολύ, η εξέλιξη θα έρθει. Είναι αναπόδραστη, είναι ασταμάτητη.
Τώρα, ειδικώς για τα γενετικά τροποποιημένα, από ό,τι διαβάζω, γιατί δεν έχω ασχοληθεί ποτέ ερευνητικά ουσιαστικά, δεν έχει βρεθεί κανένα μειονέκτημα. Αλλά οι άνθρωποι που τα φοβούνται λένε ότι επειδή και η γενετική τροποποίηση ήταν διαδικασία την οποία χρησιμοποιούν από καταβολή της ανθρωπότητας. Αλλά επειδή λένε ότι είναι τόσο γρήγορη, καμιά φορά η γενετική τροποποίηση μπορεί να μας ευνηδιάσει και να μην μπορέσουμε να αντιδράσουμε, ενώ ότι έχουν διπλά χρωματοσώματα στο στάρι από ό,τι έχει το φυσιολογικό του wild στάρι, είναι κάτι που ήρθε σιγά σιγά και θα μας έδινε δυνατότητα να αντιδράσουμε. Πλην του να δεχθεί κανείς τη συλλογιστική των επιχειρημάτων, δεν έχει εμπειρική γνώση γι' αυτό και ελπίζει πάντοτε ότι θα είναι οργανωμένες οι κοινωνίες έτοιμες να κάνουν το ζωζό σε κάθε περίπτωση. Δεν σταματάμε να ελπίζουμε. Δεν σταματάμε να ελπίζουμε. Γιατί δεν είμαστε ελεύθεροι. Μια και το έχουμε ρίξει στη λογοτεχνία Καζαντζάκης. Δεν σας φοβίζει η εξέλιξη. Τι σας φοβίζει? Τι με φοβίζει? Αν με φοβίζει στην πραγματικότητα, τι με φοβίζει? Από πλευράς γενικότερων πολιτικών εξελίξεων, νομίζω ότι ο κόσμος έχει βάλει μυαλό. Βλέπω τώρα γίνεται η συζήτηση για την Ουκρανία. Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Εκεί η Κρυμαία είχε μεγάλο ποσοστό ρωσόφιλων και καμία παραλλαγή ή διαστροφή του δημοκρατικού δικαιώματος αποφασίσαν να πάνε στη Ρωσία. Δεν προβλέπω ότι θα γίνει κάτι δραματικό. Φοβάμαι την τρομοκρατική ενέργεια με πυρηνικό όπλο. Για τα πυρηνικά, η πυρηνική τεχνολογία έγινε προσιτή. Αυτό το φοβάμαι. Τι με φοβίζει από πλευράς της ζωής? Η ζωή θα έχει το λόγο της. Επαναλαμβάνω, για τρομοκρατική ενέργεια τι φοβάμαι? Ότι ο κόσμος θα πηγαίνει μπροστά, θα πηγαίνει. Και η κλωνοποίηση θα γίνει. Ό,τι ξεκίνησε να γίνει δεν το σταμάτησε η ηθική φραγμή. Το πώς θα σε επηρεάσουν την ποιότητα της ζωής μας δεν το ξέρω. Δηλαδή νομίζω ότι δεν έχει βρεθεί ένα ευτυχιόμετρο να ξέρει πόσο καλά περνάει μια κοινωνία. Ξέρετε, θα είναι και πολιτικά προβλήματα, θα είναι και ιατρικά προβλήματα. Παρόλο που όλοι λένε ότι η ποιότητα της ζωής, ευτυχία, δηλαδή ουσιαστικά είναι κέρια παράμετρος, δεν έχει βρεθεί τρόπος να τη μετρήσουμε και θα ήταν πολύτιμο, ξέραμε δηλαδή. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Νομίζω ότι η ζωή θα προχωρήσει και θα περπατήσει στην κατεύθυνση που είχε τα τελευταία 100-200 χρόνια. Δηλαδή και περισσότερη δημοκρατία και περισσότερο ήθος και περισσότερη επικοινωνία και περισσότερη υγεία. Ότι αυτά θα υπάρχουν. Οι αστάθμητοι παράγοντες εξορισμούν αστάθμητοι. Δεν τους ξέρω. Έτσι κι αλλιώς στην περίοδο της ιστορίας μικρές παρενθέσεις είμαστε. Μικρές παρενθέσεις. Α, κύριε Τσιφσή, αυτό να το καταλάβουμε. Στα 100 χρόνια ακόμα να είμαστε. Έχουμε ιστορία του ανθρώπου 40.000 χρόνια. Εγώ την αισιοδοξία σας θα την κρατήσω για το τέλος, σαν ευχή, αλλά και σαν όνειρο. Μου φαίνεται ότι αυτό αισιοδοξείτε, αλλά και αυτό ονειρεύεστε. Μια τέτοια κοινωνία. Έτσι είναι. Έτσι το εύχομαι. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το δω, αν θα το προλάβω, αλλά πάντως και η τάση μου φαίνεται ότι είναι σχετικά καλύτερη. Παρόλη την κρίση στην Ελλάδα, κανείς δεν νοσταλγεί τα χρόνια πριν από 40 ή 4 δεκαετίες. Κρατά την ευχή σας και εύχομαι να ζήσουμε όλοι να την δούμε καλά. Να πραγματοποιείται. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Εγώ. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.